Να θυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι η Γερμανία σήμερα να πάτε εκεί να τα πείτε περί εσχροκέρδειας έχει πληθωρισμό πάνω από την Ελλάδα στο 11%. Δώστε μας μισθούς Γερμανίας εσείς και θα βγει μια χαρά. Αυτό δεν σημαίνει, ναι, όπως μας τους είχατε εσείς. Λοιπόν, ξαφνικά ανακαλύψατε ότι η Ελλάδα είναι πιο πίσω από τη Γερμανία. Εντάξει, ναι. Επί Πασόκ ήμασταν μπροστά από τη Γερμανία στους μισθούς. Επί Πασόκ ήμασταν πολύ καλά, να ξέρει. Ωραία. Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό είναι αν θα συνεχίσουμε με ασφάλεια και με την εθνική ανάταξη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και κάθε σύγκριση με την Ευρώπη. Διότι να σας θυμίσω ότι φέτος έχουμε ανάπτυξη πάνω από το 6%, έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση της ενεργίας, τεράστια. Άρα θα πορευτείτε με θετική ατζέντα. Πτώση ενεργίας με 300 ευρώ μισθούς, κύριε Κερίδη. Προφανώς. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι 100.000 συμπατριώτες μας βρήκαν δουλειά μέσα στο 2022 και από μηδέν εισόδημα πήγανε στα 300, λέει ο κύριος Ξηκαλάκης. Εγώ θα του έλεγα ότι είναι στα 700 και στα 800. Εν πάση περιπτώσει, δίνουμε αυξήσεις και στον κατώτατο μισθό, δίνουμε αυξήσεις τώρα στις συντάξεις, δίνουμε μειώσεις στους φόρους και όλα αυτά χάρη στην οικονομική ανάπτυξη. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πιεσμένος με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, με. Και δεν ασχολείται με τις παρακολουθήσεις. Με τα εθνικά θέματα, προφανώς με τις τουρκικές απειλές. Ασφάλεια ή ανασφάλεια. Αστάθεια ή σταθερότητα. Μάλιστα. Ανάπτυξη και πορεία ανάταξης. Πότε θα γίνουνε. Χάος. Στο τέλος της τετραετίας όπως έχουμε πει.